Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από το βήμα της σημερινής μας απεργιακής συγκέντρωσης της Πρωτομαγιάς στέλνουμε μήνυμα καταδίκης της βρώμικης επέμβασης των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βενεζουέλα και της απόπειρας πραξικοπήματος για την ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου της χώρας. Εκφράζουμε τη σταθερή μας αλληλεγγύη στο λαό και τους εργαζόμενους της Βενεζουέλας, καθώς και στο δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει μόνος του για τη ζωή του και το μέλλον του. Θέλουμε όμως να καταγγείλουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που με εντολή του Αμερικάνου πρέσβη σαν το πιστό σκυλί και δια του βουλευτή της Δουζίνα συναντήθηκε με εκπρόσωπο του Γκουαϊδό και ουσιαστικά πήρε το μέρος του αρχιπραξικοπηματία και κουβέντα δεν είπε για την επέμβαση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους δίνουμε συγχαρητήρια για αυτή τους την προοδευτική εξέλιξη που επίσης κάνουν πανηγύρια για την εκλογή του Σάντσεθ που πρώτος στήριξε το αμερικάνικο πραξικόπημα στη Βενεζουέλα. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, σφίγγουμε την αγωνιστική γροθιά, υψώνουμε τις σημαίες του αγώνα, καλωσορίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους, εργαζόμενες, τους συνταξιούχους, τους νέους, τις νέες, τις γυναίκες, τους αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται στις επάλξεις του αγώνα, που βρίσκονται εδώ για να τιμήσουμε όλοι μαζί τους νεκρούς της τάξης μας, όσους δεν λύγησαν, στάθηκαν όρθιοι στις φυλακές, στις εξορίες, μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους εργάτες όλου του κόσμου. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας για τις γης τους κολασμένους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Η 1η Μάη, όμως, είναι και μέρα ευθύνης για το πώς κάθε ένας από μας θα πάρουμε μέρος στην οργάνωση της πάλης, σε κάθε χώρο δουλειάς, με κάθε μορφή και τρόπο, για να δυναμώσουμε τη συμμαχία όσων βασανιζόμαστε από τον ίδιο αντίπαλο. Τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέρα ευθύνης για το πώς η τάξη μας θα σηκώσει τη δική της σημαία, την ταξική ενότητα, την ταξική αλληλεγγύη, πώς θα βαδίσει το δικό της δρόμο χωρίς φτώχεια, ανεργία και ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Γνωρίζουμε καλά ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, ότι το κίνημα είναι σε υποχώρηση. Εκφράζεται με τα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και του λαού από συντηρητικές, φιλελεύθερες αλλά και δίθεν αριστερές, τάχα προοδευτικές κυβερνήσεις. Εκφράζεται και με την άνοδο ακροδεξιών, φασιστικών, εθνικιστικών δυνάμεων, όπως η δολοφονική παρουσία της Χρυσής Αυγής στη χώρα μας. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι στατικό, αμετάβλητο. Ο συσχετισμός δεν είναι αναλύωτος. Σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο υπάρχουν μικρότερες και μεγαλύτερες εστίες αγώνα. Οι λαοί δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουν. Η δύναμη βρίσκεται στην πάλη των λαών. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θέλουμε σήμερα από το βήμα
της πρωτοβαγιάτικης απεργιακής συγκέντρωσης. Να επιστρέψουμε το κάλεσμα που στέλνουν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της πλουτοκρατίας στο λαό. Να υπερασπιστεί την Υπεραστική Συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τάχα δημιουργήθηκε για την εμπέδωση της ειρήνης και της δημοκρατίας, αλλά κάπου στην πορεία λοξοδρόμησε. Η Ιερή Συμμαχία των Ευρωπαίων Καπιταλιστών, από την πρώτη μέρα της σύνδρυσής της μέχρι και σήμερα, είχε και έχει τα συμφέροντα των μονοπωλίων στην καρδιά της. Γι' αυτό τσακίζει ενιαία τους λαούς όλης της Ευρώπης, εντείνει την εκμετάλλευση, παίρνει τόνα πίσω απ' τ' άλλο τα αντιλαϊκά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και πιο αντιδραστική, όχι επειδή τάχα βρέθηκαν στο τιμόνι οι νεοφιλελεύθεροι ή οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά γιατί όποιος κι αν είναι στο τιμόνι των αστικών κυβερνήσεων και της ίδιας της Υπεραστικής Ένωσης είναι εκεί για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που περνάνε μέσα από το τσάκισμα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Το ζήσαμε. Έχουμε πικρή πείρα 10 χρόνια μέσα στην κρίση. Δεν είμαστε λωτοφάγοι. Απευθύνουμε όμως ένα ερώτημα σε όλους σας. Θα ανεχτούμε μια νέα κοροϊδία? Θα ανεχτούμε να μας πετούν τα ψίχουλα το τραπέζι που εμείς πληρώσαμε με το αίμα μας και να τους λέμε και ευχαριστώ? Πρέπει να επιστρέψουμε με το ίδιο νόμισμα το θράσος τους να παρουσιάζουν ως προοδευτική πολιτική την επιστροφή ενός από τα 100 που έχουν αρπάξει από το λαό, αφού στην πραγματικότητα μας καλούν να ρίξουμε ακόμα παρακάτω τις απαιτήσεις μας, να θεωρήσουμε περασμένα ξεχασμένα όσα χάσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να προσαρμόζουμε μόνιμα τις ανάγκες μας στις αντοχές και τα δημοσιοοικονομικά μεγέθη της καπιταλιστικής οικονομίας. Να παρουσιάζουν ως προοδευτική πολιτική ποιος θα συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στην παραπέρα στρατικοποίηση της Υπεραστικής Ένωσης, στις νέες επεμβάσεις, στα κοινά σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ που ανάβουν το φυτίλι του πολέμου. Ποιος θα κρατήσει πιο ψηλά τη σημαία των μακελάριδων, δίνοντας γη και είδωρ για να αλυσοδέσουν αποτελεσματικότερα τις επόμενες γενιές. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, παλιά λέγαμε όλοι μας, δεν μπορεί ο εργάτης να ψηφίζει ό,τι ο εργοδότης. Τώρα, οι ίδιοι οι εργοδότες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές φιγουράρουν πρώτοι-πρώτοι στα ψηφοδέλτια των αστικών κομμάτων. Γι' αυτό, σε αυτές τις εκλογές, είναι ανάγκη να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους που μας στήριξαν στους αγώνες και θα είναι και την επόμενη μέρα στο πλευρό μας, στο πλευρό όσων αγωνίζονται. Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρίνουν όσους πήραν μέτρα σε βάρος τους. Είναι μια ευκαιρία και οι κάλπες που θα στηθούν στις 26 του Μάη. Είναι προς το συμφέρον μας ή εναντιά μας να επιβραβευτεί το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ που μας φόρτωσαν με 3 μνημόνια, που μας τσάκισαν μισθούς και συντάξεις. Είναι προς το συμφέρον μας ή εναντιά μας να στηρίξουν οι εργαζόμενοι όσους έβαλαν στόχο το δικαίωμα στην απεργία και χτύπησαν την κοινωνική ασφάλιση, που κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Μπορούν να περιμένουν κάτι καλύτερο από κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Ο δρόμος των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, είναι ο δρόμος της αντεπίθεσης για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ο δρόμος που το ταξικό κίνημα βαδίζει εδώ και 20 χρόνια
Με μπροστάρι το πάμε, τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες του. Συναδέλφισες και συνάδελφοι άνεργοι, είμαστε εδώ γιατί στα χρόνια της ανάπτυξης ήμασταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για αυξήσεις και διεύρυνση των δικαιωμάτων, κόντρα στη λογική της αναμονής και κοινωνικής ειρήνης, κόντρα σε όλες εκείνες τις δυνάμεις μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που μπήκαν μπροστά όχι μόνο για να περάσουν τα μνημόνια, αλλά βάλανε οι ίδιοι τις υπογραφές τους σε μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων στις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Όλο αυτό το διάστημα, οι ταξικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα έκαναν προσπάθεια να αναδείξουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της εργοδοτικής παρέμβασης στο εργατικό κίνημα και το ρόλο της συνδικαλιστικής μαφίας που έχει κάτσει στο σβέρκο των εργαζομένων. Ο ρόλος της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ, της συνδικαλιστικής μαφίας μέσα στο εργατικό κίνημα δεν εξαντλήθηκε μονάχα στη στήριξη της πιο μεγάλης επίθεσης που δέχτηκε η τάξη μας την περίοδο της κρίσης. Δεν τελείωσε η αποστολή τους εκεί. Τώρα βάζουν μπροστά το επόμενο καλά μελετημένο σχέδιο που εκπόνησαν μαζί με το ΣΕΒ, το ΣΕΤΕ, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τη μετάλλαξη των συνδικάτων σε μηχανισμούς προώθησης της στρατηγικής των επιχειρηματικών ομίλων. Να βάλουν μπροστά τους ίδιους τους εργοδότες, τους εργάτες, να υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των αφεντικών. Να θάψουν κάθε αντίδραση, κάθε φωνή που θα εναντιώνεται στα σχέδιά τους. Τα πρώτα δείγματα τα είδαμε όταν από το στόμα του Παναγόπουλου, Προέδρου της ΓΕΣΕΕ, ακούγαμε ότι η απεργία έφαγε τα ψωμιά της, όταν στήριξαν την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, όταν οι διάφοροι κολλάδες ανακήρυταν το τέλος των συνδικάτων και τη μετατροπή τους σε συμβούλια προώθησης των συμφερόντων των μονοπωλίων. Να μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κρίση δεν δίστασαν να υιοθετήσουν τα πιο αντιδραστικά συνθήματα. Έφτασαν ακόμα να αγκαλιάζουν και το σύνθημα «Έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα από τους αγώνες», που υιοθέτησε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσεις του, όσο και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, της πλατείες των αγανακτισμένων. Είναι ενδεικτική ακόμα και η άρνησή τους να γράψουν στα σωματεία χιλιάδες εργολαβικούς, συμβασιούχους, κακοπληρωμένους εργαζόμενους των δουλεμπορικών γραφείων. Τους βολεύει να κρατούν ανοργάνωτους τους νέους και παράλληλα να διατηρούν μηχανισμό διαμόρφωσης σχετισμών μαζί με την εργοδοσία και το κράτος. Και βέβαια όλα αυτά συνοδεύονται από φαινόμενα διαφθοράς, διασπάθησης εκατομμυρίων από κονδύλια και προγράμματα εξαγοράς. Και επειδή η μεγαλοεργοδοσία στέκει ανήσυχη μπροστά στο ενδεχόμενο να μην μπορέσουν τα τσιράκια της στο κίνημα να φέρουν σε πέρας μέχρι το τέλος την αποστολή τους, αποφάσισε να παίξουν οι ίδιοι οι εργοδότες τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων. Αυτό προσπάθησαν και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μέσα από νόβα συνέδρια να μπάσουν σε όλες τις βαθμίδες του κινήματος στην εργοδοσία. Και βέβαια ήταν φυσικό να επιστρατεύσουν μπράβους ανθρώπους της νύχτας και όλο το σκυλολόι που υπηρετεί τις πιο βρώμικες δουλειές της εργοδοσίας. Τι δεν πήραν όμως υπόψη τους, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες? Αυτό που δεν πήραν υπόψη, εκεί που έπεσαν έξω και θα πέσουν ξανά έξω,
είναι ότι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Παρά τα εμπόδια από την εργοδοσία της κυβερνήσης και τα τσιράκια τους, δίνει όλες τις δυνάμεις για την οργάνωση της εργατικής τάξης στα συνδικάτα, για την ανάπτυξη αγώνων, για τη συγκέντρωση περισσότερων δυνάμεων απέναντι στις αντεργατικές πολιτικές. Υπάρχουν δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα που καθημερινά προσπαθούν οργανώνουν την πάλη της εργατικής τάξης, κόντρα στις σφραγίδες και τα επιχειρηματικά κέντρα των ΗΝΕΓΕΣΕ που τα έχουν καταργήσει τα εργατικά κέντρα και διακινούνται εκεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Για τις δυνάμεις που δρούν με ζωντάνια μέσα στους χώρους δουλειάς, που διεκδικούν αγωνιστικά βάζοντας τις λαϊκές ανάγκες μπροστά, είναι λυμένο πως ο δρόμος τη σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική περνάει μέσα από την αθήγαστη πάλι με το πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό τους. Γι' αυτό και η σύγκρουση που διεξάγεται και κορυφώνεται την περίοδο αυτή με τη συνδικαλιστική μαφία είναι όρος για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Σε μια περίοδο που η σαπίλα του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού ξεχυλίζει, που η συνδικαλιστική μαφία κάνει τα αδύνατα δυνατά για να διατηρήσει με κάθε τρόπο τη συνδικαλιστική της επιβίωση, προτάσσοντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, το πάμε μέσα από τις θέσεις του, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του, επιδιώκει να αναδειχθεί στον κύριο παράγοντα ταξικής συσπήρωσης και ενότητας της εργατικής τάξης. Γιατί ακριβώς αυτά τα 20 χρόνια ζωής και δράσης του ΠΑΜΕ αποτελούν την εγγύηση ότι το σχέδιό τους θα πέσει στο κενό. Γιατί όσο υπάρχει ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα δεν θα μπουν ποτέ στο μουσείο. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν συνεταιράκι του Δουνουτού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ποτέ τα συμφέροντα της εργατικής τάξης δεν είχαν τίποτε κοινό με τα συμφέροντα αυτών που την εκμεταλλεύονται. Οι αστεί εμφανίζουν ως εθνικό συμφέρον το ταξικό του συμφέρον για τα κέρδη τους. Μας θέλουν συνένοχους και συμμέτοχους στο έγκλημα που διαπράττουν απέναντι σε άλλους λαούς. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αποδειχτεί το ρόλο αυτό. Αυτός ο ρόλος δεν μας αξίζει. Και δίνουμε και ένα μήνυμα σε αυτή τη μαφία που είναι καταστημένη εκεί στην Πατησίων 69. Μωρέ, όπου και να πάτε, όπου και να βρεθείτε για να κάνετε νέο συνέδριο, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες που είναι στη δύναμη του ΠΑΜΕ, θα είναι παρόντα, με εργαζόμενους που θέλουν να γίνονται εργατικά συνέδρια και όχι συνέδρια σαν αυτά που κάνουν αυτοί, σαν τα μούτρα τους. Όχι των εργοδοτών. Μα γιατί? Όχι των εργοδοτών. Μα γιατί? Δώσαμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Αξιοποιούμε όλους τους τρόπους που διαθέτουμε για να φτάσουμε και στον τελευταίο εργάτη και την εργάτρια. Να τους τραβήξουμε από τα νύχια της εργοδοσίας. Να τους πείσουμε να οργανωθούν, να αγωνιστούν, να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Εμείς μετράμε τις δυνάμεις μας από το πόσα νέα συνδικάτα έγιναν μέσα σε κλάδους και περιοχές, πόσες σωματιακές επιτροπές, πόσες επιτροπές αγώνα. Από το πόσο βελτιώθηκε η λειτουργία των σωματείων με μαζικές διαδικασίες, με τους εργάτες να παίρνουν το λόγο, να κρίνουν τους εκπροσώπους τους, να προχωρούν εμπρός μέσα από διαπάλη με δυνάμεις που τους θέλουν μακριά από την οργανωμένη δράση. Εμείς θέλουμε να δυναμώσουν οι δεσμοί μας με τους εργαζόμενους.
έχουμε επίσης καθήκον να δώσουμε τη μάχη οργανωμένα για τα δικαιώματα, την οργάνωση και την ανάπτυξη της πάλης, της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης, της νέας γενιάς. Εμείς έτσι τιμούμε τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ που ανήκουν σε όσους έδωσαν τη ζωή τους, όχι μονάχα απέναντι στο κεφάλαιο και τους συμπεριαλιστές, αλλά και απέναντι στους μακρίδες, θεοδωρίδες που οι σημερινοί σύγχρονοι και επίδοξοι συνεχιστές του στην ηγεσία της ΓΕΣΕ θέλουν να τους ξεπεράσουν. Από το βήμα αυτό απευθύνουμε κάλεσμα προς τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές που θέλουν να αλλάξει η κατάσταση στο ταξικό κίνημα, που εμπιστεύονται το ταξικό κίνημα, που τελευταία ιδιαίτερα συμπορέθηκαν μαζί μας να ξεφύγει από τη σαπίλα του εργατοπατερισμού. Να σηκώσουν ανάστημα, να κάνουν το βήμα και να περπατήσουμε μαζί τον όμορφο δρόμο του ταξικού αγώνα των συλλογικών διαδικασιών στα συνδικάτα. 133 χρόνια μετά τη ματωμένη πρωτομαγιά του Σικάγου, συνεχίζει να μας εμπνέει το τραγούδι των εργατών. Σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι πια να μοχθούμε από τα χαράματα, ίσα-ίσα μόνο για να ζούμε. Να μην έχουμε ποτέ μια ώρα για να σκεφτούμε. Θέλουμε να νιώσουμε τον ήλιο. Θέλουμε να μυρίσουμε τα άνθη. Είμαστε σίγουροι και το αποφασίσαμε να έχουμε οκτάωρο. Καλούμε τις δυνάμεις από τα ναυπηγεία, τα εργοστάσια, για 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες για ό,τι εμείς θέλουμε. Συναγωνιστές, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με προοπτική. Είμαστε περήφανοι για όλα αυτά που κατακτήσαμε. Προχωράμε μπροστά με το κεφάλι ψηλά. Συνεχίζουμε την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζομένων, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με αυξήσεις μισθούς, τις συντάξεις, κοινωνικές παροχές. Δυναμώνουμε τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών. Βάζουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό εχθρό, τις συμπεριαλιστικές ενώσεις και τα μονοπόλια. Εμπνεόμαστε από το φλογερό σύνθημα που γεννήθηκε μέσα σε μεγάλες μάχες και εργατικές εξεγέρσεις. Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε, να είστε σίγουροι, θα νικήσουμε. Καλή δύναμη σε όλους. Μέσα!